καλησπέρα σας, γιορτινοί μου φίλοι. Είμαστε στο κατόφλι του 2017 και ετοιμάζουμε πρωτοχρονιάτικο μενού. Έχουμε δώσει τόσες συνταγές να κάνετε. Σήμερα θα σας φτιάξω μια πρωτοχρονιάτικη ριζοσαλάτα που θα στηθεί υπέροχα πάνω στο τραπέζι σας και κότσι χοιρινό με το δέρμα του, με πατάτες στο φούρνο. Το κότσι το χοιρινό με το δέρμα του είναι ένα φτηνό κομμάτι κρέατος και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Σήμερα όμως έχω μαζί μου καλεσμένη την υπέροχή μου, τη μοναδική μου κόρη, την Τζέλα. Γεια σου, Τζελάκι μου. Γεια σου, Βάλα. Αγάπη μου. Πώς σου φαίνεται το στούντιο και το στολισμός? Πολύ ωραίος. Τα καταφέραμε με την Κλοκλό? Ναι. Το φτιάξαμε καλά? Ναι. Είναι καλή της φίλη η μάγισσα η Κλοκλό, που μας έφτιαξε το στούντιο και πέρασε τη μαγεία της. Ευχαριστούμε, μαγισσάκι μου. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τις πατάτες. Έχουμε όλα έτοιμα τα υλικά όπως κάνουμε εμείς τις σαλάτες μας. Έτσι δεν τα κάνουμε και στο σπίτι? Ναι. Τα έχουμε όλα έτοιμα εδώ και θα φουρνίσουμε το κρέας μας και τις πατάτες μας. Θέλω τη βοήθειά σου, της ποινής μου. Θέλω να μου βάλεις λαδάκι. Για βάλε μου λάδι. Πολύ ωραία. Εντάξει, ορίστε, το παιδί ξέρει, δες αμέσως. Ξέρει πού θα σταματήσει. Βάλε μου τα μπαχαρικά, δεντρολίβανο, καπνιστή πάπρικα και κάρι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βάλε, ξέρεις τώρα, δύο πρέζες σαλατάκι. Είσαι σούπερ. Εγώ βάζω τη μουστάρδα και εσύ τρίβεις το πιπέρι. Έβγαλες λεφτά από τα κάλαντα των Χριστουγέννων, για πες. Ναι. Και τι θα τα κάνεις? Δεν μου έχεις πει ακόμα ή περιμένεις να μαζέψεις και τις πρωτοχρονιάς? Περιμένω να μαζέψω και τις πρωτοχρονιάς, δεν. Και τι θα κάνεις με τα λεφτά από τα κάλαντα των Χριστουγέννων και τις πρωτοχρονιάς? Θα πάρω το κινητό μου. Α, οκ. Okay. Γιατί ο Άγιος Βασίλης δεν φέρνει κινητά? Όχι. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε εντάξει. Αυτές είναι οι πατατούλες μας. Τόσο απλές, τόσο γρήγορες. Εδώ έχω βάλει μία μικρούλα ποσότητα. Και τις ανακατεύουμε καλά. Ανακάτεψέ μου τις εσύ πολύ πολύ καλά. Και εσύ έτσι που σε ανακατεύεις, εγώ θα σου προσθέσω τα δαμάσκηνα. Γιατί ξέρεις τώρα αυτό είναι πρωτοχρονιάτικο, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Μέσα στο πυρεξάκι. Για βάλτα. Ωμαν, καλά είσαι πολύ έμπειρη μαγείρισα. Κοίτα όμως εδώ πέρα τι έχει μείνει. Κοίτα τι έχει μείνει. Θα βάλουμε λίγο νερό, γιατί έχει μείνει όλη η μαρινάδα μας. Θα το ανακατέψουμε. Πρόσθεσέ μου εσύ λίγο λάδι ακόμη. Να γυαλίσουν οι πατάτες, ξέρεις τώρα, έτσι. Με την Τζέλα μαγειρεύουμε πάρα πολύ συχνά μαζί. Τα Σαββατοκύριακα είμαστε μαζί στην κουζίνα. Της αρέσει πολύ. Και βάζουμε την υπόλοιπη μαρινάδα μας, όπου ανακατεύουμε. Κοίτα κάτι ωραίες γυαλιστερές πατατούλες που θα φτιάξουμε. Και φουρνίζουμε τις πατάτες μας στους 200 βαθμούς. Κάτσε να τις φουρνίσω εγώ, να μην ανακατευτείς εσύ με το φούρνο. Όχι. Και ξεκινάμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και την κάνουμε για το κότσι μας. Έχω πάρει ένα χοιρινό κότσι, έχω ψήσει και ένα για να επιταχύνει με το χρόνο. Αυτό που έχω ψήσει είναι ολόκληρο. Αυτό όμως επέλεξα να πω στο χασάπι, στα σίνκα, στο γκρεοπόλι μου, χασάπι, να μου το κόψει κομμάτια έτσι να μπορέσετε κι εσείς να το σερβίρετε όσο έχει μέσα σε μία πιατέλα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι απλά να μου το σφίξετε. Και όταν θα έρθει η ώρα να το βγάλετε, να το σερβίρετε, μπορείτε να το ανοίξετε έτσι. Εγώ βάζω λαδάκι, Τζέλα μου. Γιατί βάζουμε λαδάκι? Ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Για να ρίξεις τώρα εσύ τα μπαχαρικά επάνω, παντού και να κολλήσουν παντού. Μη στεναγωγιάσαι αν δεν σου πάνε και παντού. Θα τα φτιάξω εγώ να πάνε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Βάζω και αλάτι και εσύ μου τρίβεις το πιπέρι. Ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάνουμε με την πατάτα. Κάνουμε και με το κρέας. Τα ίδια υλικά χρησιμοποιούμε. Το μόνο που δεν βάζουμε εδώ είναι το δαμάσκηνο. Το δαμάσκηνο το έχουμε βάλει στις πατατούλες γιατί εκεί μέσα θέλουμε να κάτσει η γλύκα. Τέλεια. Και τώρα τι κάνουμε? Το πλάνο. Μασάζ το κρέας. Αυτό κανονικά για να γίνει τέλειο
Θα πρέπει να το αφήσετε, δηλαδή να το φτιάξετε το πρωί, να το φουρνίσετε το βραδάκι, να το κάνετε προετοιμασία. Γιατί όσο περισσότερο μένει και μαρινάρονται όλα αυτά τα υλικά μαζί και ενώνονται, τόσο πιο νόστιμο γίνεται. Νομίζω από κάτω ότι έχω το χαρτί, πώς το λένε, το αλουμινόχαρτο, τζιλάκι. Το βλέπεις? Ή το έχω βάλει κάπου αλλού και σε παιδεύω? Ξέρω. Όπως πάντα. Κάπου αλλού το έχεις βάλει μάλλον. Εδώ, να το αγάπη μου. Πιάστος που έχεις καθαρά χεράκια. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είσαι σπουδαία βοήθεια. Σε αυτές τις ειδικές τις στιγμές που τα χέρια είναι τόσο βρώμικα, είσαι σπουδαίος βοηθός. Όταν θέλουμε να τυλίξουμε κάτι στο αλουμινόχαρτο, πάντα πρώτα το τυλίγουμε σε μία λαδόκολλα. Άνοιξε μου το. Ποτέ δεν αφήνουμε το κρέας μας ή οποιοδήποτε υλικό να έρθει σε επαφή με το αλουμίνιο. Το χοιρινό λοιπόν κότσι με το δέρμα του είναι το πιο φθηνό κομμάτι κρέατος, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νόστιμο. Αφού το έχουμε βάλει στη λαδόκολλα, το βάζουμε και στο αλουμινόχαρτο. Σε ένα ταψάκι το θέλω να είναι στριμωγμένο και το φουρνίζουμε. Το ψώνουμε και αυτό στους 200 βαθμούς, γύρω στη μια μισή ωρίτσα θέλει, δεν θέλει περισσότερο. Όμως, το τελευταίο 20 λεπτό μισάωρο, το βγάζουμε από όλα τα χαρτιά που έχουμε και το τοποθετούμε πάνω στην πατάτα. Και τελειώνουν μαζί, λιώνουν και τα λοιπά και το και πάνε στην πατάτα και γίνεται πεντανόστιμο. Κότσι με πατάτες. Κότσι χοιρινό. Μουστάρδα με κόκκους συναπιού μπράβα, 2 κουταλιές του γλυκού κάρι, 2 κουταλιές του γλυκού πάπρικα καπνιστή, δεντρολίβανο, ματζουράνα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο αβέα, πατάτες και αποξηραμένα δαμάσκηνα σάνσουιτ. Όσο ψήνεται το κότσι, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε τη σαλάτα μας και γενικά όλη μας την προετοιμασία για το υπέροχο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που στείνουμε. Έχω να σας δώσω και άλλες συνταγές μέσα στην εβδομάδα για αυτό το τραπέζι. Τι έχω κάνει εδώ? Εδώ έχω ρύζι μπασμάτι, το οποίο το νερό, μέσα στο νερό έχω βάλει 3 σκούπες νερό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα το δείτε στη συνταγή. Έχω βάλει κρόκο κοζάνης. Αφού έχει βράσει και έχω βάλει και το αλατάκι, έριξα μέσα το ρύζι το μπασμάτι και πήρε αυτό το χρώμα το γιορτινό, μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, όπου ακουμπάει ο κρόκος και έχει παραμείνει ακόμα λίγο πιο έντονο το χρώμα του. Το γυρνάμε. Κόψει αρκετή ώρα. Ναι, κόλλησε. Δεν θα κόλλαγε τόσο να το κοψίσει. Ξέρεις εσύ από αυτά, έτσι. Θα το ξεκολλήσουμε όμως, πώς το βλέπεις? Ναι. Πάντα τα κάνουμε τα μαγικά μας, κοριτσάκι μου. Η Τζέλα είναι πάρα πολύ μικρή μες στην κουζίνα. Είτε με μένα, είτε με το μεγάλο του τον αδελφό που κι αυτός ασχολείται. Με τη γιαγιά. Συνεχώς κάτι κανά, το ξεκόλλησε. Είδες κάτι μαγικά που κάνουμε και δεν βάλαμε και λαδάκι. Φαντάζομαι να βάλουμε και λαδάκι. Θέλεις να μου κόψεις τα βερίκοκα? Ναι. Σου αρέσουν τα βερίκοκα? Πολύ. Είναι το αγαπημένο φρούτο σου? Ναι. Έλα. Πριν το κόψω. Α, μάλιστα, έλα. Έτσι. Α, καλά. Okay. Πρόσχε να μην μου κοπείς, ε. Όχι. Είσαι σίγουρη? Ναι. Το έχεις, ωραία. Εγώ ξύνω λίγο ξύσμα πορτοκάλι, γιατί θέλω να δώσω αυτή την αίσθηση των εσπεριδοειδών μέσα στη ριζοσαλάτα. Αυτή τη σαλάτα τη δοκίμασα στην Αθήνα, στη φίλη μου την Έλληνα, την Κατσαβάκη, καλά, αν θυμάμαι καλά το επώνυμό της. Όταν είχα το μικρό μου το γιο πολύ πολύ μικρούλι και μου άρεσε πάρα πολύ και την κάνω κάθε χρόνο στο τραπέζι. Για να μην πέφτει μόνο κρέας, να πέφτει και κάποιο ριζάκι. Αντί λοιπόν να κάνω ένα ριζότο ή να κάνω πιλάφι, άλλες φορές κάνω και πιλάφι, κάνω αυτή τη σαλάτα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και νόστιμη. Θα πας πάρα πολύ καλά, ε. Ναι. Μπράβο, το κάνεις και σωστό μέγεθος. Θα βάλω αιγίνης, φιστίκια αιγίνης. Αυτή είναι η μεγάλη χαρά. Κρατάω και λίγα πίσω ότι στους φίλους στα τραπέζια αρχίζουν και ρωτάνε ένας με τον άλλον τις συνταγές και έτσι σώζονται οι καλύτερες συνταγές και στα τραπέζια δίνονται και οι καλύτερες συνταγές, γιατί είσαι εκεί και το δοκιμάζεις και ξέρεις τι είναι αυτό που θέλεις. Βάζω εκεί σταφιδούλα, ξανθιά ηρακλιώτικη. Θα τρίψω και το πιπεράκι μου. Πώς πάμε?
καλά. Ωραία. Εμένα αυτά μπορείς να τα ρίξεις μέσα και θέλω να μου κόψεις άλλα 2-3 ουσιαστικά. Μπράβο. Το ριζάκι μου το έχω αλατισμένο, οπότε δεν προσθέτω προς το παρόν άλλο αλατάκι. Θα δώσω λίγο αν θέλω να προσθέσω αλάτι. Α, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Και δεν έχει μπει ακόμα το ροδάκι μέσα. Για κοίτα. Πολύ ωραίο. Να ζήσω να δοκιμάσεις λίγο, να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι. Αν θέλει κάτι. Για. Νομίζω θέλει λίγο λαδάκι, θέλει λίγο υγρασία ακόμα. Τι λες, θέλει κάτι άλλο. Λίγο λάδι. Ναι. Πιπέρι, αλάτι. Ναι. Πιπεράκι, ε. Και αλάτι. Και αλατάκι. Πολύ ωραία. Θα το τακτοποιήσω τώρα, θα το δοκιμάσω κι εγώ. Για να δω. Α, όχι, ναι, βάλε μου κι αυτά. Ναι, θέλει λίγο αλατάκι. Έχεις δίκιο. Θέλω να μου κόψεις άλλα 3-4 για να τα βάλουμε όταν θα στολίσουμε το πιάτο μας. Πολύ ωραία. Σε αυτή τη φάση ανάβουμε τη φωτιά και το μόνο που κάνουμε με το απάκι είναι να το ζεστάνουμε. Είναι πάρα πολύ βολικό αυτό το απάκι γιατί μας το έχει ήδη κομμένο. Δεν χρειάζεται να το κόψουμε. Δεν έχω βάλει λαδάκι μέσα όπως βλέπετε. Γιατί απλά δεν θέλω λάδι, θέλω να το ζεστάνω, να του δώσω λίγο χρώμα. Τελείωσα. Είσαι τέλεια. Θέλω να μου διαλέξεις ένα μεγάλο ωραίο πιάτο από εκεί πίσω για να στήσουμε τη σαλάτα μας, κοριτσάκι μου. Ναι. Αυτό θέλεις. Ω, τριανταφυλένια μου, είσαι υπέροχη. Διάλεξε το τριανταφυλάκι. Αυτό ήταν το απάκι, τόσο ζέσταμα ήθελε. Έχω βάλει όλα μου τα υλικά, το μόνο που δεν έχω βάλει. Και αυτή είναι η διαφορά. Εμένα στην αρχική συνταγή είχε ζάχαρη, κανέλα και καβουρδισμένο σιμιγδάλι. Εγώ όμως αγαπώ πάρα πολύ τις γεύσεις που φτιάχνει ο φούρνος ντουρουντού. Οπότε έβγαλα το καβουρδισμένο σουσάμι, την κανέλα και τη ζάχαρη και έβαλα τα 5-6 παξιμαδάκια σουσαμιού από τον ντουρουντού. Οπότε έχει μέσα και κανέλα και ζάχαρη και σουσαμάκι. Και θα βάλω και 2-3 έτσι μέσα σαν κρουτονάκια. Βάζω περίπου τα μισά και τα ανακατεύω. Αμέσως μύρισε κανελίτσα αυτό. Αμέσως. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τα έχεις κόψει, μπράβο καρδιά μου. Όλα τα έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας, έτσι, τέλεια. Αρχίζω λοιπόν σιγά σιγά να βάζω τη σαλάτα μου σε αυτό το υπέροχο, τεράστιο πιάτο που μου φέρει η Τζέλα. Με τα τριαντάφυλλα. Γιατί διάλεξες αυτό με τα τριαντάφυλλα, για πες. Γιατί μου άρεσε. Γιατί. Γιατί δεν ξέρω. Ήταν ροζ, ήταν... Όχι, μου θυμίζει το Παρίσι για κάποιο λόγο. Σου θυμίζει το Παρίσι. Ναι. Μα τι ρομαντικό κορίτσι είσαι εσύ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα χρωματάκια. Ταιριάζουν πάρα πολύ, έχεις δίκιο. Και εμένα έτσι όπως το βλέπω τώρα μου θυμίζει το Παρίσι. Ναι. Έχει και κάτι γραμματώσιμα βλέπω εδώ πάνω, οπότε μπορεί να είναι και από το Παρίσι, δεν ξέρω. Όπου μου το φέρνουν εδώ οι υπέροχοι. Ρίχνω σαν στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Νομίζω σου αρέσει και σένα αυτό να μου τα στολίσεις. Δείξτε από πάνω. Όλα. Δείχνω λίγο ακόμα από το τριμμένο παξιμαδάκι σουσαμιού. Έτσι. Ρίχνω και στα φιδούλες. Μα είναι καταπληκτικό. Και ρίχνω και τους καρπούς τους υπόλοιπους. Έχουμε βγάλει το κουκούτσι από τους χουρμάδες. Υπάρχουν και χουρμάδες οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς κουκούτσι. Θέλεις να στολίσεις τα βερικοκάκια, όπως θέλεις, δεν έχει η σαλάτα συγκεκριμένο στυλ, όπως σου αρέσει. Κάτι. Ναι. Αυτό μου ζήσει πολύ ωραία. Θέλεις να δοκιμάσεις. Ναι. Το αγαπάς το κρέας, κοριτσάκι μου, ε. Πολύ. Οπότε θα σου δώσω ένα κομμάτι να δοκιμάσεις, πριν το βάλουμε στη σαλάτα μας. Για να δω κι εγώ, μαζί σου. Δεν είναι και πολύ, ξέρεις τώρα, ε. Πόσο δίνει η μαμά.
Mm-hmm. Καλό. Μπράβο, Πατεράκης Family. Για πες μας. Έχεις δοκιμάσει και εσύ πολύ απάκι. Είναι ένα νόστιμο. Ωραία. Είναι ένα νόστιμο και εύχριστο απάκι, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Να του βάλουμε και λίγο πορτοκαλί που του λείπει. Mm-hmm. Γιατί οι σαλάτες, είπαμε, είναι χρώμα, δεν έχουμε πει. Ναι. Έλα, βάλε. Όπως σου αρέσει, όπως σου αρέσει. Θέλω να την κοιτάξεις καλά, να μου πεις αν είσαι ικανοποιημένη από αυτό που έχουμε φτιάξει και θα σερβίρουμε στους καλεσμένους μας. Γιατί αν είσαι ικανοποιημένη και δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, πρέπει να τελειώσουμε λίγο κρέμα βαλσάμικου πορτοκάλι, γιατί έχουμε βάλει το ξύσμα μέσα. Mm-hmm. Είσαι ικανοποιημένη, σου αρέσει? Ναι, αλλά και αυτό είναι. Τι, αυτό. Σου αρέσει αυτό, ε? Το ξέρω ότι σου αρέσει. Mm-hmm. Θες να φάμε λίγο απάκι ακόμη? Ναι. Ωραία. Μέχρι να ετοιμαστεί το κότσι. Ναι. Πρωτοχρονιάτικη ριζοσαλάτα. Μισή κουταλιά του γλυκού κρόκο κοζάνης. Δύο φλιτζάνια τσαγιού ρύζι μπασμάτι. Τρία φλιτζάνια νερό. Αλάτι. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού αμύγδαλα φιλέ. Ένα φλιτζάνι αποξηραμένα βερίκοκα. Απάκι Πατεράκης Family. Ένα φλιτζάνι χουρμάδες. Ένα φλιτζάνι σταφίδες ξανθές. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού φιστίκια υγιεινής χοντροκομμένα. Ένα ρόδι, μία κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσάμικου πορτοκάλι μπράβα, σφακιανή μπουκιά σουσαμιού από το φούρνο του Ρουντούς. Βουαλά. Αυτά καταφέραμε εγώ και η μικρή μου η κόρη. Ε, ναι. Να σε ταΐσω? Ναι. Ή να φάω εγώ? Ναι. Τι ναι, να σε ταΐσω ή να φάω εγώ? Να με ταΐσεις. Μουρίτσα μου, έλα. Αλήθεια θα πεις όμως, άμα δεν θα είσαι, θα το πεις. Θέλω να πεις την αλήθεια. Μέλι η πατάτα. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε. Για να δούμε και τη ρίζο σαλάτα. Εντάξει, απάκι έφαγες, μην θες τώρα γουρουνίτσα και απάκι να σου πιάσω. Μη μου. Ναι. Για πες. Να δω. Σου δίνω λίγο χρόνο. Νομίζω τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Επειδή θέλω κι εγώ να αγοράσω κινητό, σκέφτομαι να έρθω να τα πούμε μαζί παραμονή πρωτοχρονιάς. Yeah. Θέλεις να τα πούμε μαζί? Mm-hmm. Ναι, λέει. Οκ, okay, εντάξει. Να είστε καλά. Αύριο με το καλό, τι κάνουμε? Το μαύρο το πουκάμισο και πολύ σπουδαία συνταγή. Να είστε καλά.